ενδοοικογενειακή βία, βοήθεια για τα παιδιά, για τις οικογένειες. 1.800.000 παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν στηριχθεί από το χαμόγελο του παιδιού, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, τουλάχιστον όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του οργανισμού στο Μέγαρο Μουσικής για τα 25 χρόνια λειτουργίας του. Εκτός και αν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε του Χαμόγελου, κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας από το Ηράκλειο και τον 1984. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ναι, ακούγεται ένας αριθμός πολύ μεγάλος και εμείς όταν ξεκινήσαμε να προσθέτουμε τα χρόνια τρομάξαμε ότι διαχειριστήκαμε τόσες δυνατότητες που πρέπει να δώσουμε, που δεν είναι όμως μόνο η καταστολή, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των παρόν προβλημάτων, είναι όμως και η πρόληψη. Και γι' αυτό εκεί μετράμε και τα παιδιά που τα στηρίζουμε με την πρόληψη, με τις γραμμές μας και όλα αυτά τα οποία γίνονται στην καθημερινότητα. Είναι πολλά τα παιδιά, αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια προσωπικότητα. Ένα παιδί που, όπως είπατε πριν λίγο, υποφέρει γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση βίαιη. Σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και τα έχουμε κάποια στιγμή και τα προσπερνάμε σαν κοινωνία και λέμε εντάξει τώρα, μια ακόμη περίπτωση, πάμε παρακάτω. Ένα ακόμη παιδί πέθανε από ναρκωτικά, ένα παιδί κακοποιήθηκε, ένα παιδί ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να επιβιώσει. Αυτά τα ζούμε καθημερινά και ένα-ένα-ένα-ένα μαζεύονται από ό,τι βλέπετε κάποιες κλίσεις και κάποιες δυνατότητες που είναι τεράστιες. Όπως το ότι οι κλίσεις προς τη τηλεφωνική γραμμή 1056 φτάσανε τα 4.356.000, όπου από αυτές τις κλίσεις που ήταν κλίσεις απλές, δύσκολες, αντιμετώπιση προβλημάτων, αυτοκτονικός ιδεασμός, αυτοκτονία παιδιών που έχουν προχωρήσει στις διαδικασίες. Από αυτά λοιπόν τα σοβαρά θέματα ήταν 781.000 παιδιά. Και να καταλάβετε ότι η δράση ξεκίνησε από το 1997, αμέσως μετά δηλαδή την ίδρυση του Χαμόγελου. Είναι λοιπόν η πραγματικότητα ταρακουνάει. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη και εμείς αντιμετωπίζουμε την κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη, η πραγματικότητα ταρακουνάει όπως το λέτε. Μάλλον εσάς ή όλους εσάς που διαχειρίζεστε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί δεν ταρακουνάει νομίζω κανέναν άλλον για να συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά μέσα στα σπίτια, μέσα στην ελληνική οικογένεια. Έχετε δίκιο, αλλά να πω χωρίς να κάνω κανένα συνήγορο ότι βοήθησε σε αυτό πολύ η πανδημία. Βοήθησε σε αυτό η κρίση οικονομική. Βοήθησε σε αυτό πολλά πράγματα τα οποία κάποιοι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Και δυστυχώς τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που πλέον χτυπάμε πολλά καμπανάκια, πολλές καμπάνες κινδύνου, πολλά alert. Είναι ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση. Και έχουν ξεφύγει στη βία, έχουν ξεφύγει στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Που δεν μπορείς να ακούσει ένα νέο παιδί να λέει ότι εγώ θέλω να αυτοκτονήσω, δεν αντέχω. Δεν μπορεί να τα ακούσει αυτό ένα νέο παιδί που πρέπει να έχει οράματα, πρέπει να έχει σκοπούς, πρέπει να είναι αισιόδοξο. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη και όπως λέτε, και αυτό κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να περάσουμε τα μηνύματα και όχι γιορτάζουμε γιατί κάναμε κάτι καλό. Γιορτάζουμε, ναι, 25 χρόνια, ναι, πίεση, δουλειά πολύ, κλάμα, πίκρα, φρίκη. Αλλά τα προβλήματα είναι εκείνα που συνεχίζουμε. Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Αντέξαμε 25 χρόνια μέσα σε αυτή την πίεση και έχουμε σκοπό να αντέξουμε άλλα τόσα και όχι μόνο τόσα και παραπάνω από αυτά προκειμένου να βοηθήσουμε οικογένειες. Είναι το σύνολο μιας οικογένειας που μπορείτε να βοηθήσετε. Ακόμα και να το συνδράμετε υλικά. Κάθε χρόνο και σε τακτά χρονικά διαστήματα ακούμε και βλέπουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε για να συγκεντρωθεί υλικό έτσι ώστε να μπορέσουν τα απαραίτητα να τα έχουν κάποιες οικογένειες. Ναι, να στηρίξετε παιδιά, τα παιδιά που υποφέρουν, τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι τους, τα παιδιά τα οποία εξαφανίζονται, όλα αυτά τα οποία έχουμε κατά κόρον συζητήσει σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Γιαννόπουλε, που καταβάλλετε όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως πρέπει να πάμε και σε μια άλλη βοήθεια που λέει και δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η βοήθεια και δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σας το πλαίσιο και οι δράσεις και η σκέψη που να λέει ότι πρέπει επιτέλους να το αλλάξουμε και λίγο το πράγμα έτσι ώστε
να ακούμε και να μην φτάνουμε εν έτη 2021, πάμε στο 2022, σε αυτή την κατάσταση, να υπάρχει μια χαστή συνεργασία μέσα στο σπίτι μεταξύ και των παιδιών και των γονιών, των γονιών μεταξύ τους και των παιδιών μεταξύ τους? Αυτό είναι το ζητούμενο. Όμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, με στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: και κουράγιο, γιατί αυτό που κάνετε είναι μαραθώνιος χωρίς τερματισμό. Άρα λοιπόν δεν είναι τα άλλα 25 χρόνια, είναι τα άλλα τόσα χρόνια, ώστε να σταματήσει αυτό που υποσχεθήκαμε, που μάλλον που ευχηθήκαμε χτες, προχτές, που είναι να σταματήσουν αυτά τα προβλήματα. Επειδή δεν θα σταματήσουν όμως, όπως είπατε, θα πρέπει τον κάθε ένα πολίτη, τον κάθε ένα γονιό, καλό γονιό, γονιό ο οποίος δεν είναι ό,τι το καλύτερο από πλευράς αντιμετώπισης των θεμάτων, να τους κάνουμε κοινωνούς αυτές τις προσπάθειες. Είναι πολύ ρομαντικό αυτό για να το λέμε, και εσείς το είπατε και εγώ το λέω, αλλά ξέρετε, αν δεν προσπαθήσουμε έστω με αυτό το ρομαντισμό και με αυτή τη διάθεση να κάνουμε τη διαφορά, τότε αυτά που έχουν γίνει όλα δεν θα είχαν γίνει. Είναι ρομαντικό, κύριε Γιαννόπουλε, και θα συνεχίσουμε έτσι να το βλέπουμε και να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια και εμείς από τη δική μας την πλευρά και εσείς από τη δική σας. Αλλά ξέρετε, αυτός ο ρομαντισμός έρχεται και προσκρούει, γιατί εσείς είσαστε πολύ ευγενικός. Εγώ δεν διακρίνομαι από την ίδια την ευγένεια. Έρχεται να προσκρούει απέναντι σε εκείνο που σας ακούει αυτή την ώρα και λέει πάρα πολύ απλά: σιγά μη και δεν ακούσω εγώ αυτά. Εγώ πιστεύω, και το λέει εγωιστικά πια στο δικό του τον εαυτό ή προασπίζοντας το δικό του το θέλω, τη σκέψη κλπ, ότι εγώ αυτό ξέρω να κάνω, αυτό θέλω να κάνω, και δεν θέλει να διορθωθεί. Έτσι είναι, και πιστεύω όμως ότι το πιο σκληρό καρύδι μπορεί να σπάσει. Να σπάσει όμως όχι με τρόπο άσχημο, αλλά με έναν τρόπο που να μπορεί να καταλάβει ουσιαστικά τι γίνεται. Και ξέρετε, κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα σοβαρό περιστατικό, τότε ξαφνικά βλέπουμε όλοι και ταρακουνιούνται. Τότε ξαφνικά βλέπουμε και όλοι και ευαισθητοποιούνται. Αυτό που θέλουμε όμως, και το λέμε και το έχω ξαναπεί και το λέω και θα το λέω, από ευαισθητοποιημένοι, όπως ήμουν και εγώ πριν από 25-26 χρόνια, θέλουμε να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Να καταλάβουμε τι παίζει γύρω μας και εμείς που είμαστε καλά βολεμένοι στο σπίτι. Την οικογένειά μας, αγαπάμε τα παιδάκια μας, προσπαθούμε να το καλύτερο, να δούμε και λίγο και δίπλα. Έλα ρε γείτονα, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο είναι το πρόβλημά σου, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχασες ένα από τα μέλη της οικογένειας, έχετε ανάγκη. Να δούμε, να πάρουμε το χαμόγελο του παιδιού, να πάρουμε τον ένα τον άλλον, οποιοδήποτε τέλος πάντων μπορούν να συνεισφέρουν, και όχι πάντα σε υλικά. Γιατί δεν είναι πάντα τα υλικά αυτά που χρειάζονται κάποιες οικογένειες και κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, είναι, είναι ένα ακούμπισμα ακριβώς. Είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να στείλουμε στο εξωτερικό ένα κοριτσάκι 3 χρονών που χάνει την όρασή του. Και μέχρι την Παρασκευή θα έχει φύγει. Δεν βρήκαμε, καταφέραμε λέω, αλλά δεν βρήκαμε τα οικονομικά. Ακόμη θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά αν διαβάσει κανένας αυτή την επιστολή που μας έστειλε ο πατέρας, δεν είναι δυνατό να μην συγκλονιστεί, να μην ταρακουνηθεί την ανάγκη του να μην χάσει την όρασή του στο μονάκριβό του παιδί. Και εκεί λοιπόν ταρακουνιούνται όλοι και προσπαθούν, και αν πούμε χρειαζόμαστε χρήματα για αυτό το παιδί, θα βρεθούν. Αλλά δεν θέλουμε κάθε φορά να κάνουμε αυτή την κίνηση, γιατί έτσι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, και δυστυχώς έχουν βγει και πολλοί απατεώνες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας κάποια παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας, ζητάνε χρήματα για τον οργανισμό τους, για τον φορέα τους, και τα χρήματα σωστά δεν πάνε στα και πρέπει, παιδιά. Και πρέπει πάνω σε αυτό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για κάποιον που θέλει να ζητήσει στήριξη, βοήθεια, να πει αυτό το οποίο νιώθει, να ζητήσει βοήθεια για αυτό το οποίο βιώνει, με την έννοια του πώς να το διαχειριστώ. Υπάρχουν πάντα εκείνοι οι άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, 1056, που μπορούν να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε από εμάς και να του δώσουν μια κατευθυντήρια γραμμή για το πώς μπορεί να συνεχίσει, ναι. Ναι, και αυτό, αλλά και την πρακτική λύση. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορώ να βρω άκρη. Θα βρεθούμε κοντά του, ναι. Θα βρεθούμε κοντά του, γιατί ξέρετε, καλό είναι το τηλέφωνο, καλή είναι η επικοινωνία, καλή είναι οι συμβουλές, αλλά κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται
και την προσωπική επικοινωνία. Αυτό θα το κάνουμε. Και γίνεται σε όλη την Ελλάδα, από τη μία ανάκρη στην άλλη, και εκεί που δεν υπάρχει φυσική παρουσία του χαμόγελου. Δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά, να πούμε όχι και να κάνουμε πίσω μπροστά σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια, ένας πατέρας, μια μητέρα με το παιδί της. Ένα παιδί που μας παίρνει το ίδιο τηλέφωνο και το τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι μεγάλη περηφάνεια, ότι καταφέραμε και πείσαμε τα παιδιά να μας εμπιστεύονται. Και με το chat 1056, με τη δυνατότητα που έχουν τώρα με το προσφυλή του τρόπο να επικοινωνούν μέσω πληκτρολογίου του κινητού τους, μας έχουν κατακριστεί πλέον αποκλήσεις παιδιών, νέων, που θέλουν να μοιραστούν τη φρίκη τους, θέλουν να μοιραστούν τον προβληματισμό τους. Και ακούμε τα παιδιά για οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμη και αυτό που ακούγεται στους μεγάλους αστείο. Όταν ακούς ένα μικρό παιδί και μιλάει για έρωτα και μιλάει για απογοήτευση ερωτική, που δεν θέλει τη ζωή του, γιατί ξέρετε, υπάρχουν αυτά τα ερωτικές ανησυχίες κάποιων παιδιών. Εμείς δεν γελάμε, εμείς το αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μπορεί να ξεπεράσει το παιδί αυτή τη φρίκη που περνάει εκείνη τη στιγμή. Κύριε Γιαννόπουλε, να είσαστε γεροί και να είσαστε δυνατοί, και όπως σας λένε οι περισσότεροι, να έχετε κουράγιο, να βοηθάτε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να επικοινωνούμε με τον κόσμο την καθημερινότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τις λύσεις. Να μην είμαι μόνο μαυρίλα, αλλά και να πούμε ότι η Ελλάδα έχει σημαντικούς ανθρώπους σε όλες τις φάσεις της ζωής και στη δημόσια, ζωή και δημόσιοι υπάλληλοι που λέμε, και όλοι αυτοί οι οποίοι αν δεν ήταν δεν θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά. Άρα ναι, έχουμε δυνάμεις τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ας προσπαθήσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.